εκ μέρους των απεργών στη Μαλαματίνα απευθύνω θερμό ταξικό και αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή μεγανιώδη συγκέντρωση. Από τα χαράματα εκατοντάδες εργαζόμενοι δώσαμε τη μάχη στη πίνη του εργοστασίου ώστε να μην τολμήσει η εντέα εργοδοσία και φέρει το παράνομο απεργοσπαστικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί. Και βέβαια η προσπάθειά μας αυτή στεύτηκε με επιτυχία. Η εργοδοσία κάτω από την πίεση των οργανωμένων εργατών μούφαξε στη γωνία της και αποδέχτηκε το πεπρωμένο. Στην επιχείρηση Μαλαματίνα δίνουμε ένα σκληρό αγώνα για να ανακληθούν όλες οι παράνομες απολύσεις και να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Δίνουμε τον αγώνα ενάντια στον νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη που παρεπιπτόντως κάτω από την πίεση των ταξικών σωματείων που στην πράξη έχουμε καταστήσει τον νόμο ανεντεργό ήρθε χθες και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να αποφαθεί ότι ο νόμος στα άρθρα που αφορά το ηλεκτρονικό μητρό, την οργάνωση και την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι αντισυνταγματικός και παράνομος. Δίνουμε τον αγώνα ενάντια στις δυνάμεις καταστολής που κατοικοεδρεύουν μέσα στον χώρο του εργοστασίου σαν ιδιωτική security. Δίνουμε τον αγώνα ενάντια στις συνεχόμενες προσφυγές της εργοδοσίας στα δικαστήρια με ψευδείς και κατασκευασμένες κατηγορίες. Η νέα εργοδοσία που συνδέεται με πολύ στενή συγγένεια με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, αφού πήρε με εξωφρενικά ευνοϊκούς όρους την επιχείρηση, εφόσον της χαρίστηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια οφειλών στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, άρχισε να απολύει παράνομα τους εργαζόμενους. Οι απολύσεις αναιρούν όλο το πλαίσιο του σχεδίου εξυγείασης της επιχείρησης, το οποίο ρητά προβλέπει τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στην ίδια ειδικότητα και στο ίδιο τμήμα απασχόλησης όλων των υπαρχόντων εργαζομένων. Αντί όμως η νέα διεύθυνση να τηρήσει τα νόμιμα και προβλεπόμενα από το σχέδιο εξυγείασης, προχώρησε εκβιαστικά και παράνομα σε απολύσεις και κατάργηση τμήματων του εργοστασίου. Οι νέοι εργοδότες δεν υπολόγισαν καλά. Δεν είχαν λάβει υπόψη τους τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Ο απεργιακός αγώνας ανέδειξε και έκανε πράξη το μεγαλύτερο όπλο της εργατικής τάξης, την αλληλεγγύη. Οι νέοι εργοδότες φαντάστηκαν ίσως και εξαιτίας της σχέσης τους με την κυβέρνηση ότι θα μας κάψουν με τη χρήση βίας από τα ΜΑΤ, την προσφυγή τους στα δικαστήρια και την προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων μας. Αναγεννάστηκαν. Η νίκη για εμάς είναι μονόδρομος. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι τη τελική δικαίωση. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αγαπητοί συναδέλφοι και συνάδελφοι, λέμε όχι στην ποινικοποίηση και προσπάθεια καταστολής των εργατικών αγώνων. Απαιτούμε την ανάκληση των παράνομων απολύσεων και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Λέμε όχι στον αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη και απαιτούμε την κατάργησή του, καθώς και την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και διαταγμάτων. Αγωνιστικά διεκδικούμε γενναία μείωση και πλαφώσεις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής ευρείας κατανάλωσης, γάλα, άνευρα, ζάχαρη, λάδια κλπ. Καθώς και στην αίδηση. Απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά και του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους. Διεκδικούμε αγωνιστικά υπογραφή ισχυρών συλλογικών συμβάσεων με πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας.
Καταδικάζουμε κάθε πολιτική που προωθεί τα συμφέροντα των τραπεζών εις βάρος των βασικών λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Γι' αυτό λέμε όχι στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας και διαγραφή όλων των χρεών των λαϊκών οικοκυριών και της τράπεζας. Η εργατιά πανεύει και θα νικήσει. Συνεχίζουμε. Καλούς αγώνες.